Σήμερα είναι μέρα επίσημης προπόνησης και έχουμε ήδη πάρα πολλούς αθλητές να κάνουν τις τελευταίες τους προετοιμασίες. Και αύριο μεταξύ 9 και 2 το μεσημέρι, 9 το πρωί και 2 το μεσημέρι, θα έχουμε το τελευταίο αγώνισμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όπου είναι η δυναμική άπνοια. Η δυναμική άπνοια είναι μακροβούτη, όπου έχουμε φτάσει να έχουμε επιδόσεις έως και 300 μέτρα κολύμπη κάτω από το νερό με μία ανάσα, οπότε είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό άθλημα. Μαζί μας σήμερα έχουμε και τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Ρώσο Αλεξέη Μολχάνοβ, ο οποίος προπονήθηκε ήδη και είναι και αρχηγός της ομάδας τους, που είναι και μία από τις πιο δυνατές ομάδες που έχουμε στην Καλαμάτα, και θα τον ρωτήσουμε μερικά λόγια για την διοργάνωση. Αλεξέη. Hello. Hello. How are you finding the World Championship in Kalamata this year? It's very warm and very nice weather in Kalamata, so it's really a beautiful place to come and visit and compete. It's very enjoyable. Well, the... Ο Αλεξέη λέει ότι η Καλαμάτα, όπως πάντα, επειδή έχουν ξαναδιοργανωθεί εδώ παγκόσμια πρωταθλήματα το 2011 και το 2013, είναι μια πολύ όμορφη πόλη, πολύ ζεστή. Γενικά έχει όλες τις υποδομές για να γίνεται ένας πολύ ωραίος αγώνας, οπότε είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ. Όσον αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα, είναι ευχαριστημένος. Έχουν γίνει κάποιες ανατροπές και στη θέση της ομάδας του, αλλά λέει ότι αύριο θα κριθούν όλα στο τελευταίο αγώνισμα στη δυναμική άπνοια, όπως είπαμε, όπου πάρα πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν και ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια χώρα τελικά θα καταλήξει να είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Are you satisfied about your team and about the competition? We have in our women's team some good performances and everybody's doing well. I had a red card on the first day and I had 0 points because of a long protocol, 1 second longer than it should. Λέει, ο Αλεξέη είπε ότι η δικιά τους ομάδα στις γυναίκες πάει πολύ καλά, στους άντρες αντιμετώπισε ένα πρόβλημα γιατί ο ίδιος είχε μία ακύρωση την πρώτη μέρα στα αγωνίσματα βάθους λόγω ενός προβλήματος στο πρωτόκολλο επιφανείας όπου δεν το έκανε σωστά, οπότε η επίδοσή του ακυρώθηκε και προσπαθούν τώρα με τα αγωνίσματα πισίνας να συγκεντρώσουν πόντους έτσι ώστε να πάρουν μία πολύ καλή θέση. Είμαι η γιατρός που καλύπτω εδώ ιατρικά την διεξαγωγή των αγώνων. Όλα μέχρι στιγμής πηγαίνουν ευτυχώς πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Είναι όλοι ευτυχώς πολύ καλά προπονημένοι, σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι και μέχρι αύριο που είναι η τελετή της λήξης. Επειδή αύριο ο ανταγωνισμός αναμένεται να είναι πιο έντονος, φαντάζομαι χρειάζεται μια πιο αυξημένη προσοχή. Φυσικά και επιβάλλεται και θα υπάρχει και ανάλογη προσοχή από εμένα σε όλους τους παίκτες. Από τι ένας πιθανός κίνδυνος στο συγκεκριμένο άθλημα ποιος μπορεί να είναι? Το μόνο που θα με ανησυχούσε εμένα είναι κάποιος πνιγμός, έτσι, το οποίο θα μπορούσε να είναι και το πιο επικίνδυνο και θέλει και άμεση ανταπόκριση από μένα. Αλλά ευτυχώς πιστεύω ότι θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε μια τέτοια κατάσταση, αν και πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα λόγω της φυσικής κατάστασης των αθλητών. Βλέπετε ότι οι επαγγελματίες αθλητές ξέρουν τα όρια τους. Mm-hmm. Αυτό το διαπίστωσα και εχθές πάρα πολύ καλά. Ξέρουν ακριβώς πότε πρέπει να σταματήσουν να πιέζουν τον οργανισμό τους. Κάνουν χρόνια αυτό το άθλημα, από ό,τι έχω καταλάβει. Και δόξα τω Θεώ, είναι όλοι τους πάρα πολύ συνεργάσιμοι, ακούνε και τις συμβουλές μου και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης, από την πλευρά μας θα θέλαμε να κάνουμε ένα κάλεσμα προς όλους τους καλαματιανούς και τους επισκέπτες της πόλης να παρευρεθούν αύριο Σάββατο στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας από τις 9 η ώρα μέχρι τις 1 που θα πραγματοποιηθεί το αγώνισμα της δυναμικής άπνοιας, δηλαδή ο αθλητής θα μπαίνει στο νερό και θα κάνει τις διαδρομές υποβρυχίως, το οποίο μπορεί να το παρακολουθήσουν πολύ άνετα από τις κερκίδες. Και βέβαια το αυριανό αγώνισμα θα κρίνει και τους παγκόσμιους πρωταθλητές ανακατηγορία. Γιατί όπως γνωρίζετε μαζεύουν πόντους όλες αυτές τις μέρες και οι ομάδες από ό,τι γνωρίζουμε στα αποτελέσματα είναι πολύ κοντά. Σας περιμένουμε όλοι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο αύριο το πρωί.